Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου. Καλημέρα κύριε Παπούλια και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των υποκλοπών στην Ευρωβουλή, κύριε Νικολάου? Είμαστε στην ίδια κατηγορία με την Πολωνία και την Ουγγαρία? Κοιτάξτε, εδώ είναι δύο ζητήματα. Ένα μάλιστα προκύπτει και από τη συζήτηση η οποία διεξάγεται αυτές τις μέρες και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια και γι' αυτό στη συνέχεια. Όμως, για να μείνουμε στο ζήτημα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων και τα λοιπά στο Ευρωκοινοβούλιο, νομίζω ότι όλο αυτό πέφτει κάτω από τη γενικότερη φτερούγα, θα λέγαμε, του τεράστιου σκανδάλου χρηματισμού ευρωβουλευτών από το Κατάρ, στο οποίο υπήρχε εμπλοκή και της ευρωβουλευτής του Πασόκ Κινάλ, της κυρίας Καλλιόπη, και είναι προφυλακισμένη και υπό εξέταση, αλλά και άλλων βουλευτών. Άρα νομίζω ότι με αυτή την έννοια σκεπάζει περισσότερο το σκάνδαλο χρηματισμού του Κατάρ παρά το ζήτημα των υποκλοπών αυτή την περίοδο, που βεβαίως και τα δύο μπορούμε να πούμε ότι έχουν και κοινή ρίζα. Κοινή ρίζα γιατί και οι υποκλοπές από τη μία στηρίζονται πάνω σε ένα τεράστιο, απαράδεκτο, επικίνδυνο ευρωενωσιακό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει το φακέλωμα συνολικά του λαού, το οποίο έχει δημιουργήσει και νέους πολυπλόκαμους μηχανισμούς για να καταγράφονται τα ατομικά δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα, οι τηλεπικοινωνίες. Ένα πλαίσιο το οποίο το έχουν στηρίξει όλα τα ελληνικά αστικά κόμματα. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Γιατί δεν είναι μόνο τα κόμματα που κυβέρνησαν και υλοποίησαν αυτό το δυσόδες πλαίσιο, δηλαδή χρονολογικά να πω το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και τα λοιπά, αλλά και κόμματα όπως το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση, όπου για παράδειγμα το ΜΕΡΑ25 ψήφισε τη λεγόμενη αστυνομική οδηγία του 2019 που ήρθε στην Ελληνική Βουλή, η οποία επιτρέπει την ευκολότερη και τη μεγαλύτερη καταγραφή προσωπικών δεδομένων στο όνομα της εθνικής ασφάλειας και του εθνικού συμφέροντος, αλλά και η Ελληνική Λύση προς το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε και αυτή την απαράδεκτη διατύπωση σε σχέση με το Κατάρ, ότι τα λόμπι, οι ομάδες πίεσης, δηλαδή αυτοί που κάνανε διαπιστωμένα και φτάσανε και στους χρηματισμούς, και η δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν στη συζήτηση και στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής της λεγόμενης πολιτικής, αποτελεί στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Άρα αυτό είναι κατά την άποψή μας το μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει μια μεγάλη ταύτιση που δημιουργεί αυτό το δυσόδες νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος του λαού, σε βάρος των συνδικάτων, της συνδικαλιστικής δράσης, και στο οποίο όλα τα αστικά κόμματα, εκτός βέβαια και όλα τα ελληνικά κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, συμφωνούν. Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα σε αυτό το σημείο. Ανεξάρτητες αρχές υποπεριορισμούς μπορεί να υπάρξουν? Κοιτάξτε, εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με το ρόλο, το χαρακτήρα και τον θεσμικό ρόλο, αν θέλετε, των ανεξάρτητων αρχών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τοποθετήθηκε και από τους βουλευτές του ΚΚΕ χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας. Μάλιστα, θύμισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ ότι την περίοδο που γινόταν η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, το ΚΚΕ κατέθεσε δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Μία σε σχέση με το πώς επιλέγονται οι ανώτατοι δικαστικοί, και μία σε σχέση με το πώς επιλέγονται οι επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Όπου λέγαμε το εξής, ότι αφενός για την δικαιοσύνη, ότι δεν μπορεί, θα πρέπει να επιλέγονται οι ανώτατοι δικαστικοί μέσα από τους ίδιους, από τα σώματα των δικαστικών, και όχι να τοποθετούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση, πρώτον. Και δεύτερον, τοποθετηθήκαμε ενάντια στην πρόταση που γινότανε και την οποία την αποδέχτηκαν όλα τα άλλα κόμματα, να μειωθεί από 4 πέμπτα στα 3 πέμπτα η συμφωνία του Προεδρείου για τον ορισμό των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Άρα δηλαδή, όταν έχεις τη δυνατότητα η κάθε κυβέρνηση να ορίζει τους ανώτατους δικαστικούς, να ορίζει τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν δίνει εγγυήσεις για τη λειτουργία τους, ούτε και στο πλαίσιο που ορίζει, που θεσμικά είναι καθορισμένο. Κύριε Νικολάου, για να το πω, εμείς βεβαίως σαν κόμμα δεν έχουμε
καμία αυταπάτη. Γιατί όταν, όταν το περιεχόμενο και της δικαιοσύνης και του τρόπου λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών είναι ένα αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, και αυτό είναι και ανεξάρτητο από πρόσωπα, θα γνωμοδοτούν με βάση αυτό το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι ενάντια στους εργαζόμενους, ενάντια στο λαό, και εξυπηρετεί τα συμφέροντα είτε της θωράκησης του αστικού κράτους ενάντια τους, είτε της εξυπηρέτησης των μονοπωλιακών συμφερόντων, των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, μπορεί να πάμε σε εκλογές με τις σκιές των υποκλοπών να βαραίνουν? Εάν κάτι μπορούμε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα από τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή, την ελληνική, αυτές τις μέρες, νομίζω είναι το εξής. Ότι όλοι μιλούν για υποκλοπές, όμως κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις υποκλοπές. Για μας, τα στοιχεία τα οποία κατέθεσε και με την επιστολή του κεφαλής της ΑΔΑΕ, ο κύριος Δράμος, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πρέπει και έχει μεγάλη ευθύνη για τις υποκλοπές η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και πρέπει να σταματήσουν να παίζουν ένα κρυφτούλι, να βγούνε, να το αποδεχτούν, να το παραδεχτούν και να προχωρήσουν. Όμως, βλέπουμε μια συζήτηση, μια κοκορομαχία και ένα μπαλάκι να γίνεται τις τελευταίες μέρες, όπου επί της ουσίας, με το γεγονός ότι και επί περίοδου κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γινόντουσαν υποκλοπές και παρακολουθήσεις, η Νέα Δημοκρατία σήμερα να λέει ότι επειδή το κάνατε εσείς, άρα δεν είναι μεμπτό αυτό που κάνουμε εμείς. Άρα, κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να παραιτηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός ως πολιτικός προϊστάμενος? Κατά τη γνώμη μας, καταρχάς θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει τη συνολική ευθύνη, γιατί πλέον και οι ίδιοι υπουργοί του στη συζήτηση χθες στο Κοινοβούλιο παραδέχονται ότι γίνονται οι παρακολουθήσεις. Κύριος Βορύδης τον άκουσα εγώ, αυτό επί της ουσίας είπε. Ότι γίνονται εδώ οι παρακολουθήσεις, νόμιμες επισυνδέσεις κτλ. Το θέμα όμως είναι να μπει η συζήτηση στην ουσία, που είναι τι είναι αυτά οι λόγοι εθνικής ασφάλειας, ποιοι είναι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, για ποιο λόγο γίνονται. Και άμα δεν πηγεί το απαράδεκτο δυσόδες πλαίσιο, το οποίο καθορίζει αυτές τις έολες αστήριχτες έννοιες, τότε δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Μάλιστα. Κατά την άποψή μας, και για να απαντήσω στο ζήτημα της προεκλογικής περίοδου, τι είναι αυτό που επιχειρείται να κρυφτεί μέσα από μια τέτοια τεχνητή ένταση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο? Να κρυφτεί αυτό που και η ίδια η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε προχτές το βράδυ σε εκπομπή, το οποίο είναι κάτι που εμείς το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι στα βασικά, στα στρατηγικά ζητήματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Μάλιστα. Ευθύνονται το ίδιο για την κατάσταση που έχει περιέλθει η εργατική τάξη, ο λαός, όλα αυτά τα χρόνια. Και αν θέλει ο λαός να δει πραγματικά άσπρη μέρα, να θωρακίσει τα δικαιώματά του, να έχει κατακτήσει, να μπορέσει να ζήσει καλύτερα, γι' αυτό η εγγύηση είναι ένα δυνατότερο ΚΚΕ και σήμερα και στις εκλογές και την επόμενη μέρα. Αυτό από την εμπειρία του λαός. Άρα να υποθέσω με τα βεβαιότητας ότι τα σενάρια συνεργασιών μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών της απλής αναλογικής μάλλον δεν αφορούν το κόμμα σας. Όχι, δεν αφορούν το κόμμα μας, γιατί όπως θα είπα και πρωτήτερα, σε όλα τα κεντρικά στρατηγικά ζητήματα έχει τεθεί το πλαίσιο των συνεργασιών. Δείτε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΙΝΑΛ, με τι είναι? Είναι με τα μνημόνια των μνημονίων. Έχουν συνυπογράψει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συνυπογράψει την πράσινη στρατηγική. Έχουν συνυπογράψει το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τις ρήτρες ρήπων που έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει ο λαός. Έχουν συνυπογράψει τους νόμους που τσάκισαν τα εργασιακά δικαιώματα. Έχουν συνυπογράψει και έχουν υλοποιήσει τους νόμους εκείνους που κλέβουν σήμερα τα σπίτια του λαού και τα βγάζουν σε πληστηριασμό. Άρα όποιος επί της ουσίας θέλει να στήσει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση σε αυτές τις ράγες, υπάρχουν όλοι οι διαθέσιμοι μνηστήρες για να γίνει ο γάμος. Μάλιστα. Το ΚΚΕ σε αυτό το γάμο δεν θα πάει ούτε προσκεκλημένος ούτε παρατηρητής. Θα είναι απ' έξω με αυτούς που πραγματικά ζορίζονται, στριμώχνονται, με αυτούς που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έτσι ώστε να δώσει λύση στα βασικά πιεστικά προβλήματά τους. Γιατί εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε καταθέσει και όλα αυτά τα ζητήματα και συγκεκριμένες προτάσεις και μέσα στο λαό και στη Βουλή, τις οποίες κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση, ούτε η τωρινή ούτε η προηγούμενη, δεν τις έθεσε σε εφαρμογή ούτε καν σε συζήτηση. Μιλάω σε σχέση με το ΦΠΑ, μιλάω σε σχέση με την επαναφορά 13-14. Κύριε Νικολάου,
Κύριε Νικολάου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.